Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, από το καλοκαίρι του 2020, με τον νόμο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία 4692 του 20, με θέμα Αναβάθμιση του σχολείου και άλλε διατάξει, εισήχθησαν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ω αυτοτελές μάθημα τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Με σχετική τροποποίηση του ορολογίου προγράμματο, αφιερώνονται σε αυτά από μία έω τρει ώρε την εβδομάδα που αφαιρούνται από άλλα μαθήματα, μια και δεν αυξήθηκαν οι της διδασκαλία συνολικά. Σκοπό, σύμφωνα με τον νόμο, είναι η ενίσχυση τη καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωή, τεχνολογία και επιστήμη στου μαθητέ από τον Υπιαγωγείο έω το γυμνάσιο. Το ιδεολογικό στίγμα των νέων θεματικών κύκλων, όπω χαρακτηρίζονται, δεν είναι κάτι το καινούριο. Έρχονται αποφασιστικότερα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα ω συνέχεια της ευέλικτης ζώνης στο Δημοτικό και της θεματικής εβδομάδας στο Γυμνάσιο, πάντα στη βάση της διαθεματικότητας και των μαθησιακών στόχων παύλα αξιολόγηση του μαθητή. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμα σταθμό της 25χρονης περίπου διαδρομής στην ελληνική εκπαίδευση των εξυγχρονισμών που έχουν επιχειρήσει μέχρι σήμερα όλες οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια απάντηση στα πρώτα και άμεσα ερωτήματα που αποσχολούν εκπαιδευτικού, γονεί και μαθητέ όταν ακούνε για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, είναι όντω μια εκπαιδευτική καινοτομία όπω τα παρουσιάζουν, τι επιδιώκουν, ποιε πραγματικά ανάγκε καλύπτουν. Ξεκινώντα, δεν πρέπει να μα διαφεύγει το βασικό ζήτημα στο οποίο κρίνεται κάθε εκπαιδευτική πολιτική και είναι το τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει κοινωνία μέσα από το σχολείο. Πιο απλά αυτό που λέμε συνήθω, ποιο σχολείο σε ποια κοινωνία. Δεξιότητε. Μια λέξη κλειδί που ανοίγει το κουτί τη πανδώρα και αποκαλύπτει όλα αυτά τα καθόλου ευχάριστα που κρύβει μέσα του για του εργαζόμενου και τα παιδιά του. Ο όρο δεξιότητε, που έχει εισαχθεί στην εκπαιδευτική πολιτική από το χώρο των επιχειρήσεων και έχει από τη συχνή χρήση του σήμερα φθαρή, σημαίνει, κατά την ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μελέτησε το θέμα, ένα μείγμα γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπιών που αποτελεί το μίνιμουμ απαραίτητο για όλους. Σύμφωνα με αυτή, δεξιότητα εννοείται η ικανότητα ενός συνόλου γνώσεων, τεχνογνωσιών και συμπεριφορών που επιτρέπει την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Η αστική τάξη και οι διεθνείς οργανισμοί της είναι σαφής. Ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι η σφαιρικά αναπτυγμένη γνώση και η ανεξάρτητη προσωπικότητα, αλλά να κάνουμε τους μαθητές άτομα ικανά να εκπληρώνουν κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα. Αρκεί να εξετάσει κανείς τα εργαλεία αξιολόγησης που προτείνονται μέσα από τα προγράμματα των εργαστηρίων δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικού για να συνειδητοποιήσει ότι το κύριο μέλημα αυτής της προσέγγισης δεν είναι το γνωστικό περιεχόμενο κανένα μαθήματο, αλλά ομάδε καθηκόντων που επιβάλλονται στου μαθητέ για να εξασφαλίσουν ότι σαν μικρά ρομπότ θα είναι σε θέση να κάνουν ό,τι αναμένεται από αυτού. Φόρμε αυτοαξιολόγηση ή ετεροαξιολόγηση από του μαθητές, όπου οι μαθητέ τσεκάρουν κουτάκια για το πόσο καλά τα πήγαν στι δραστηριότητε του εργαστηρίου και αυτά καταχωρούνται στον ατομικό του φάκελο για να τους ακολουθούν για τα επόμενα μαθητικά τους χρόνια και όχι μόνο. Είναι χαρακτηριστικό για το νόημα που δίνεται στον όρο από αυτούς που τον εισήγαγαν ότι παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τον όρο δεξιότητες κλειδιά που θύμιζε και λίγο ο ΩΣΑ δηλαδή ο άνθρωπος από μαθητής να παίρνει αποσπασματικές γνώσεις που θα τις έχει στην εργαλειοθήκη του για να τις βγάλει σε περίπτωση που θα χρειαστούν. Προσπαθώντα να βγάλουμε μια άκρη μέσα από την πολυσημεία του όρου δεξιότητε και στο γλωσσάρι αντεκπαιδευτική πολιτική που κατακλείζει προγράμματα και οδηγίε, θα μείνουμε στο διαχωρισμό σε δύο βασικέ κατηγορίε. Στι βασικέ, στοιχειώδει δεξιότητε, ω τέτοιε λογίζονται η ανάγνωση, η γραφή, η αρρύθμιση, η επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα και στοιχειώδει γνώσει επιστήμη και τεχνολογία και στι ήπιε, μαλακέ, soft skills όπω τι αναφέρουν, που τη συναντάμε και με τους όρους εγκάρσιες δεξιότητες, μη τεχνικές δεξιότητες ή οριζόντιες ή δεξιότητες της τρέχουσας ζωής. Όποιος θελήσει να προσδιορίσει τι εννοούν τα παραπάνω, θα ανακαλύψει ότι ως δεξιότητες θεωρούνται γνωρίσματα όπως το να έχει κάποιο κριτική σκέψη, να είναι δημιουργικός ή φιλομαθής, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να δίνει λύσεις και να εργάζεται σε ομαδικό πνεύμα, να επικοινωνεί σε επιστημονικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να τα απεξέρχεται σε συνθήκε άγχου και αβεβαιότητα. Πόσο πραγματικά μα θυμίζουν όλα τα παραπάνω περιγραφή προσόντων σε αγγελία για ζήτηση προσωπικού από εταιρείε. Όπω αναφέρει και ο Μιχαήλ Μιχαήλ στο περιοδικό Θέματα Παιδεία, τεύχος 7380, σε σχετικό άρθρο του, οι δεξιότητε διαμορφώνονται και αναπτύσσονται κατά τη γέννηση και ζωή δραστηριότητα του ανθρώπου αποτελούν μαζί με τις γνώσεις και τις συνήθειες εκδήλωση του βαθμού αφομοίωσης από τον άνθρωπο της κοινωνικής πείρας. Ο ίδιος χρησιμοποιεί και το εξής παράδειγμα. Ένας τεχνίτης αποκτά τη δεξιότητα να τοποθετεί τα εργαλεία του στη σωστή θέση για να κάνει μια επισκευή ενός μηχανήματος. Αυτό όμως από μόνο του. Δεν τον καθιστά και ικανό να διαγνώσει τη βλάβη και να την επισκευάσει. Η ικανότητά του κρίνεται στο επίπεδο των ενεργειών και όχι των χειρισμών. Από την άλλη τώρα. Ο μαθητή καλείται να υπολογίσει τον όγκο ενό γεωμετρικού σώματο. Για να το καταφέρει, πρέπει να βρει σε ποια ομάδα γεωμετρικών στερεών ανήκει. Ποιο είναι ο τύπο υπολογισμού του όγκου, να προσδιορίσει και να κάνει τι απαραίτητε μετρήσει. Να κάνει τέλος του υπολογισμού για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε μία μετάφραση τη γνώση σε δεξιότητα, που απαιτεί μία σειρά συνήθειε και χειρισμού. Θα λέγαμε με απλά λόγια, ότι η δεξιότητα συνίσταται να αποκτήσει κάποιος τις πρακτικές και ψυχικές ενέργειες για να αντιμετωπίζει καταστάσεις, αφού όμως προηγούμενα έχει κατακτήσει τη γνώση και τη συνήθεια και τις έχει καλλιεργήσει μέσω της εξάσκησης. Υπάρχουν λοιπόν δεξιότητες και δεξιότητες. Στον αντίποδα τώρα, οι δεξιότητες που προωθούνται στην εκπαίδευση από τις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω του πολιτικού προσωπικού τους, Κυβερνήσει κρατών, υπουργεία παιδεία, νόμου κλπ. διακρατικών ενώσεων όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανισμών όπω ο ΩΣΑ, συνδέσμων κεφαλοκρατών όπω ο ΣΕΒ και άλλοι, είναι κακέκτυπο και παραποίηση τη έννοια των δεξιοτήτων όπω επιχειρήσαμε να τι παρουσιάσουμε πιο πάνω. Βαφτίζουν δεξιότητα κάθε πτυχή τη ανθρώπινη δραστηριότητα. Υποστηρίζουν ότι οι δεξιότητε εντό εισαγωγικών μπορούν να λύσουν όλα μας τα προβλήματα. Για να φέρουμε παραδείγματα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο Δημοτικό. Το να αποφύγεις, αναπτύσσοντας την κατάλληλη δεξιότητα, τον εθισμό στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στο τζόγο, στο να μείνει ζωντανό από ένα σεισμό, μια πλημμύρα, μια πυρκαγιά, να συνδυάζει μέσω STEM τη θεωρία με την πράξη και να βρει στο μέλλον μια καλή δουλειά. Τα πάντα ανάγονται στι δεξιότητε ω απομονωμένε από τη συνειδητή δραστηριότητα αποσπασματικέ ατομικέ δράσει. Η μηχανική διαμόρφωση δεξιοτήτων συμβαδίζει με την παθητική προσαρμογή των μαθητών σε ένα σύστημα εκπαιδεύση που χρειάζεται άβουλου και συνειδησιακά ευάλωτου αυριανού εργαζόμενου. Ο μαθητή, αντί να ολοκληρώνει την προσωπικότητά του με την απόκτηση κοινωνικά χρήσιμων δεξιοτήτων, καλείται να αποκτήσει μια συλλογή από δεξιότητε που θα τον κάνει ικανό αύριο να κάνει αποτελεσματικά τη μια ή την άλλη δουλειά. Υπόσχονται και το διαφημίζουν με κάθε τρόπο ώστε να περάσει στην κοινωνία ότι οι αλλαγέ που γίνονται στην εκπαίδευση είναι σωστέ και επιβεβλημένε, ότι σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ανεργία, οι σημερινοί μαθητέ θα βρουν δουλειά επειδή θα έχουν δεξιότητε. Λένε κοινικά στα παιδιά, γίνεται ανταγωνιστικό. Απόκτησε δεξιότητε Βρε εσύ μια κάποια δουλειά και μην νοιάζεσαι για του άλλου. Τα προετοιμάζουν για να γίνουν και τα ίδια κομμάτι τη καπιταλιστική εκμετάλλευση. Οι καπιταλιστέ χρειάζονται εργαζόμενου με ορισμένο επίπεδο ειδίκευση που να προσαρμόζονται στι ανισορροπίε, τι ανακατατάξει που φέρνει η καπιταλιστική ανισομετρία. Δεν χρειάζονται έναν εργαζόμενο που να έχει πλήρη γνώση του αντικειμένου της εργασίας του, αλλά μόνο έναν ικανό χειριστή που θα τελειώνει τη δουλειά του γρήγορα και θα επανακαταρτίζεται γρήγορα σε μια άλλη δουλειά όταν οι ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου το επιβάλλουν. Σύμφωνα με έρευνες, το 85% των θέσεων εργασίας που θα προκύψουν την επόμενη δεκαετία, που θα βγουν οι σημερινοί μαθητές στην αγορά εργασίας, οι σημερινοί μαθητές του Δημοτικού, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Αν συνυπολογίσουμε ότι οι τεχνολογικέ αλλαγέ μειώνουν ακόμα περισσότερο το χρόνο ζωή των δεξιοτήτων που σήμερα κυμαίνεται σε 2,5 με 5 χρόνια, αποδεικνύεται πόσο εφήμερε είναι. Στην ουσία, οι δεξιότητε που σήμερα αγωνιούμε να αποκτήσουν οι μαθητέ του Δημοτικού θα είναι σύμφωνα με τι αναλύσει των αστικών επιτελείων ξεπερασμένε όταν θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιηθούν. Όμω, πέρα από την οικονομική πλευρά του ζητήματο, υπάρχει και η ιδεολογική δηλαδή η επιδίωξη της διαιώνησης της πολιτικής κυριαρχίας της αστικής τάξης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο πραγματικός τίτλος του μαθήματος «Εργαστήρια δεξιοτήτων» είναι «Αγωγή και αποδοχή του καπιταλιστικού συστήματος». Δεν προετοιμάζει τους μελλοντικού επιχειρηματίες, αν και προσπαθεί πολύ για να πείσει τα παιδιά των εργατών το αυριανό προλεταριάτο για κάτι τέτοιο προσπαθεί έγκαιρα να τα χειραγωγήσει ώστε να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική εκμετάλλευσή τους δεν θα δημιουργήσει κοινωνικούς κραδασμούς. Είναι ένα μάθημα φτιαγμένο για τα παιδιά του περάματος και όχι της εκάλης. Πώς όμως αντιμετωπίζουμε αυτές τις εξελίξεις. Διαλέξαμε από δύο θεματικούς άξονες να ασχοληθούμε με δύο υποθεματικές ενότητες. Την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και το STEM. Χαρακτηριστικά για το δημοτικό. Μειώνονται στην πέμπτη και έκτη τάξη οι ώρε διδασκαλία στο μισό, από δύο σε μία, στο μάθημα τη γεωγραφία και αφιερώνονται στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Αντί να προστίθενται διδακτικέ ώρε στη συστηματική διδασκαλία αντικειμένων, όπω το γεωμορφολογικό ανάγλυφο τη Ελλάδα, τα δάση, πώ δημιουργούνται οι σεισμοί και άλλα, για να οικοδομήσουν οι μαθητέ μια στέρεη γνώση που θα του βοηθήσει να κατανοήσουν τη δημιουργία των φυσικών φαινομένων και επομένω και την αντιμετώπιση του, αποσπασματικά, μέσα από τη θεματική ενότητα των εργαστηρίων δεξιοτήτων φροντίζω το περιβάλλον, επιχειρείται να αποκτήσουν τα παιδιά δεξιότητε για να μπορέσουν να διαχειριστούν τι φυσικέ καταστροφέ, χωρί να γίνεται συζήτηση για πρόληψη. Έργα υποδομή όπω αντιπλημμυρικά, δασοπροστασία, αντιπυρικά, σεισμικού ελέγχου και τι κατασκευέ. Οι μαθητέ καλούνται να αποδεχτούν ότι τα φυσικά φαινόμενα θα καταλήγουν de facto στον 21ο αιώνα, με δεδομένη την επιστημονική πρόοδο και τεχνολογία, σε καταστροφές και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μοναδική υπεύθυνη γι' αυτό, σύμφωνα με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, η κλιματική αλλαγή εντό εισαγωγικών και η ασυνεδυσία των πολιτών. Λύση. Αποθεώνουμε την ατομική ευθύνη. Αναπτύσσουμε τι δεξιότητε του εθελοντισμού σε κάθε επίπεδο, της πολιτιότητας, της συνεργασίας, της διαχείρισης των συναισθημάτων. Εύλογα δημιουργούνται τα ερωτήματα. Αρκεί να αποκτήσουν τα παιδιά τη δεξιότητα να μην πετούν τα πλαστικά καλαμάκια στην παραλία για να σωθούν οι θάλασσες και ο πλανήτης. Πώς γίνεται αυτό χωρίς συζήτηση στο σχολείο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και στο τι κάνουν οι καπιταλιστικές βιομηχανίες προκειμένου να περιορίζουν τα έξοδά τους και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Φτάνει να αποκτηθεί η δεξιότητα να καθαρίζουμε τον κήπο μας και να μην χτίζουμε κοντά στο δάσος, για να μην καούμε στην επόμενη πυρκαγιά όταν δεν υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα και πυροσβέστες. Αρκεί με πολλή προγύμναση να μάθουν τα παιδιά να ανεβαίνουν στα θρανία όταν πλημμυρίζει στην πρώτη ψυχάλα το σχολείο τους ή πρέπει να γίνει και κάτι άλλο. Και από ποιον. Σε γενικές γραμμές, αυτός είναι ο νοητός ιδεολογικός άξονας που διαπερνά τα περισσότερα προγράμματα που έχουν παρουσιαστεί στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε κι εμείς, οι εκπαιδευτικοί της τάξης, και να φωτίσουμε στη συνείδηση των μαθητών μας αυτό που η αστική κυρία αρχιδιολογία πάει να συσκοτήσει. Το ποιο και γιατί δημιουργεί αυτά τα προβλήματα και πώς αντιμετωπίζονται και ποια είναι τα καθήκοντα και υποχρεώσεις κράτους και πολιτών. Η δική μας πρόταση στη θεματική «Φροντίζω το περιβάλλον» θα μπορούσε να στηριχτεί στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία παρουσίασης και συζήτησης που υπάρχει στο περιοδικό «Κόκκινο αερόστατο», όπως παρουσιάζονται στα τεύχη 3, στη σελίδα 10 και 11, στο τεύχος 11, στη σελίδα 16 και 17, στο τεύχος 21, στη σελίδα 8 και 9. Εκεί μιλάμε για τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες, με αναφορά στα γεγονότα σε μάντρα, μάτι, βόρεια, έβια, στο γεγονός της έλλειψης πόσιμου νερού στον πλανήτη, στα ατυχήματα εντός εισαγωγικών περιβαλλοντικής ρήπανσης της θάλασσας και του αέρα. Ανοίγουμε τη συζήτηση και κεντρίζουμε το ενδιαφέρον με ερωτήσεις του τύπου ήξερε ότι» και συνεχίζουμε με την παρένεση «Ψάξ το παραπάνω» έτσι ώστε να αξιοποιούμε και τη μέθοδο της αποκάλυψης. Α σταθούμε τώρα και στην εισαγωγή της πολυδιαφημιζόμενης και πολλά υποσχόμενης από τις κυβερνήσεις στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις θεματικής STEM. Με τον όρο STEM, που είναι ακρονίμιο των όρων Science, θετικές επιστήμες, Technology, Τεχνολογία, Engineering, Μηχανική και Mathematics, Μαθηματικά, περιγράφεται διεθνώς μια μέθοδος που ενοποιεί τα παραπάνω παιδεία, δίνοντας έμφαση στην κατασκευή, στο Engineering και έχει στο επίκεντρο τα ομαδικά project από τους μαθητές. Για παράδειγμα, να κατασκευαστεί μια ανεμογεννήτρια ή ένα απλό ρομποτάκι, όταν αναφερόμαστε στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες, ή ακόμα και χάρτινες αίτες. Η κατεύθυνση αυτή απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς. Πολλά κράτη σε συνεργασία με επιχειρηματικούς ομίλους, με στόχο την καπιταλιστική ανάπτυξη, επενδύουν δισεκατομμύρια προκειμένου οι εταιρείε να αναπτύξουν προγράμματα, λογισμικά και εργαλεία. Η ένταξη της παραπάνω θεματικής, που αποτελεί έκφραση συνεργασίας επιστημονικών αντικειμένων και σύνδεσης θεωρίας πράξης, έρχεται στα ελληνικά σχολεία, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν εργαστήρια και υλικοτεχνικές υποδομές. Εδώ να θυμίσουμε ότι μόλις το 5% των δημοτικών και το 26% των γυμνασίων λυκείων διαθέτει εργαστήρια φυσικών επιστημών, ενώ από πολλές σχολικές αίθουσες απουσιάζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο προτζέκτορας, ακόμα και η κατάλληλη σύνδεση στο ίντερνετ. Την ίδια στιγμή, τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα υποβαθμίζονται στο σύγχρονο σχολείο. Στην ελληνική πραγματικότητα βλέπουμε δεύτερες και τρίτες αναθέσεις στη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενώ ταυτόχρονα επιστημονικές ενώσεις επισημαίνουν σοβαρά ζητήματα περιεχομένου και μεθοδολογίας στη διδασκαλία τους, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα αλλά και δείγματα ανορθολογισμού. Οι δράσεις STEM κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντας απάντηση σε μια εκπαιδευτική ρουτίνα, σε συνδυασμό με εργασίες, για παράδειγμα, γύρω από προγραμματισμό με Scratch, Arduino, ρομποτική, που συνδυάζονται με εργαστήρια πληροφορική. Πώ, για παράδειγμα, φτιάχνει ένα φωτεινό σηματοδότη που να λειτουργεί με πρόγραμμα και λεντάκια. Υπάρχει η δυνατότητα να έχει λογισμικό που παίρνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να πραγματοποιήσει προσωμιώσει πειραμάτων, αυτό που λέμε υπολογιστικό πείραμα. Σε πολλέ όμω περιπτώσει. Λόγω των αντικειμενικών ελλείψεων, εγώ θα αναφερθώ στο δημοτικό που έχω και πιο άμεση εμπειρία, η επαφή με την πράξη, δηλαδή με το engineering, Ολοκληρώνεται συνήθω με μια επίσκεψη σε εργαστήρια ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών, όπου οι μαθητέ έρχονται σε επαφή με το STEM και τη ρομποτική μέσα από κατασκευέ τύπου Lego, μια και στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν τα υλικά. Να αναφέρουμε εδώ ότι μια συλλογή τέτοιου τύπου κοστίζει από 250 έω 400 ευρώ. Η ένταξη στο σχολικό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία θεματικών που φέρνει στο προσκήνιο η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνικής είναι αντικειμενικά απαραίτητη. Είναι αναγκαιότητα η συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών κλάδων προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος μια κατάσταση ή ένα φαινόμενο. Η ίδια η εμπλοκή του μαθητή και της μαθήτριας με την πρακτική εργασία και όχι μόνο με την νοητική άσκηση είναι όρος για να κατανοήσει το περιβάλλον όπου ζει και να το μετασχηματίσει. Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η καλλιέργεια του πνεύματος από κοινού με τη σωματική χειρονακτική επιδεξιότητα βοηθάει στην ολόπλευρη γνώση. Η πρακτική ενασχόληση, οι κατασκευές, δεν είναι μια κατώτερη δραστηριότητα για τα παιδιά των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. Ούτε η τεχνολογία, η επιστήμη των μέσων παραγωγής αποτελούν προνόμιο κάποιων υψηλά καταρτισμένων ειδικών που οι πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν. Σε αυτή τη φάση, και με βάση την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η οποία φυσικά δεν έχει ουδέτερο χαρακτήρα, αλλά εξυπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία, η αστική τάξη προχωρά σε αυτέ τι αναπροσαρμογέ του σχολείου. Ομορφαίνει σε εισαγωγικά και διανθίζει το αποστεωμένο σχολείο τη. Γι' αυτό το θέμα δεν είναι να αντιπαρατεθούμε με τι αντικειμενικέ εξελίξει, αλλά να προβάλλουμε του όρου και τι προποθέσει που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η σύγχρονη γενική μόρφωση για το σύνολο των μαθητών. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να δίνεται στο σχολείο τόση και τέτοια επιστημονική γνώση, ώστε να μπορεί να τρέχει το project μια εταιρεία ή ενό προγράμματο περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλα γράμματα να μαθαίνει ο μαθητή σε μια περιοχή και άλλα σε μια άλλη. Είναι απαραίτητο το στέρεο επιστημονικό μορφωτικό υπόβαθρο που μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή-υλοποίηση μια ιδέα με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πρακτικέ εφαρμογέ, όχι όμω τυχαίε και πουσιώδει, αλλά που μπορεί να εισάγουν του μαθητέ στον πυρήνα τη επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων. Η κατάργηση των διακριτών επιστημονικών αντικειμένων στο σχολείο είναι λάθο. Όχι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια σκέψη με κουτάκια, αλλά για να γονιμοποιήσουμε την επιστημονική μεθοδολογία. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει κεφαλτήριο για ένα θεωρητικό εντό εισαγωγικών πασάλιμα και μια αντιδιαλεκτική ανάμειξη φυσική μαθηματικών, δηλαδή για μια υποβάθμιση τη απαραίτητη επιστημονική γνώση. Αντίθετα, οι στέρεε βάσει στη φυσική και στα μαθηματικά μπορούν να εμποδοθούν και να αναπτυχθούν δημιουργικά από το μαθητή μέσα από την εν λόγω κατασκευή και όποια άλλη ανάλογη. Είναι αρκετοί οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένω, όχι μόνο είμαστε ανοιχτοί αλλά είμαστε αυτοί που πρεσβεύουμε και μπορούμε να φέρουμε σε πέρας τη διεπιστημονική συνεργασία, τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. Πρόκειται για καθήκοντα που μπορούν να ικανοποιηθούν ολόπλευρα σε συνθήκες οικοδόμησης του σοσιαλισμού, που μόνο αυτός μπορεί και έχει ανάγκη ένα αντίστοιχο σχολείο. Όμως σήμερα είναι το δικό μας μερτικό ευθύνη επιστημονικής και παιδαγωγικής, να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο. Ευχαριστώ.